Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαγγελάτη, τι κάνετε? Είμαστε καλά και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ναι. Κύριε Λεβέντη, να ρωτήσω πρώτα απ' όλα, ίσως για να, το, για να είναι ξεκάθαρο. Βάζετε το κόμμα σε αυτά που λέμε μνημονιακά ή αντιμνημονιακά κόμματα? Η Ένωση Κεντρών είναι αντιμνημονιακό κόμμα, με την έννοια ότι θέλει μια Ελλάδα ισχυρή που δεν θα χρειάζεται. Όταν κάνουμε την Ελλάδα ανίσχυρη, την υποχρεώνουμε να προστρέχει για δανεικά. Επομένως, τα δανεικά σήμερα δίδονται με συμβόλαια και με όρους. Ναι. Δεν δίδονται έτσι. Σωστό. Ελεύθερα. Τώρα, επειδή είμαστε όμως ανίσχυροι σε αυτή τη φάση της ιστορίας μας, ναι, και επειδή είμαστε στο μνημόνιο, ναι, εσείς θα συμμετείχατε σε κυβέρνηση που αναγκαστικά αυτό το μνημόνιο που έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων και έχει υπογράψει η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να εφαρμοστεί? Θα μπορούσα να στηρίξω, δεν με ενδιαφέρει να συμμετάσχω για λάφυρα εξουσίας για να πάρω υπουργεία. Θα μπορούσα να στηρίξω μια κυβέρνηση αν άλλαζε η πολιτική της. Δηλαδή? Και αν το πολιτική δανείων και συγκάλυψης παθογενειών γινόταν πολιτική αφαίρεσης παθογενειών, κάθε σπατάλης και κάθε ασωτείας και ανόρθωσης της χώρας. Διαφωνώ με την ακολουθούμενη πολιτική, δηλαδή θέλω μέτρα άλλα. Καταλαβαίνω, να το εξειδικεύσω λίγο και κυρίως για να το βάλω στον πολιτικό χάρτη. Θεωρείτε ότι είστε πιο κοντά σε συνεργασία με βάση τα όσα μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί, ναι, με ναι, τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ? Α, και τους δύο τους θεωρώ ανεύθυνους, κύριε Βαγγελάτο. Γι' αυτό λέω και να μην συμμετάσχω, διότι τους θεωρώ ότι δεν θα τηρήσουν τους όρους των συμφωνιών. Γι' αυτό σκέπτομαι, ας πούμε, να τους στείλω ένα έγγραφο και να τους πω δίνω τους 30 βουλευτές μου να στηρίξω υπό τον όρο τήρησης αυτών των 9 σημείων. Mm-hmm. Θέλετε, δεν θέλετε, αλλά θα σας ελέγχω κάθε μήνα αν τα προχωράτε, αν υπάρχει πρόοδος, αν σημειώνεται πρόοδος. Αν δεν σημειώνεται θα αποσύρθει. Δεν θα υπάρξει πρώτη φορά μια στήριξη, όχι σε διαπροσωπικές σχέσεις και σε μέθοδο διανομής λαφύρων και αξιωμάτων, αλλά σε πρόγραμμα, πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Άρα, κύριε Λεβέντη, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν σκοπεύετε να διεκδικήσετε υπουργεία για το κόμμα σας? Όχι, 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 το έχω δηλώσει, δεν θα έχω, γιατί δεν θέλω να έχω την τύχη του Κουβέλη, του Καραντζαφέρη, του όλων αυτών, του Πασόκ, ανθρώπων που στήριξαν μια κακή πολιτική και καταστράψαν πολιτικά. Mm-hmm. Αν δω ότι η πολιτική διαφοροποιείται, ναι, και γίνεται προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, αν δω ότι διαφοροποιείται, επαναλαμβάνω, η πολιτική, ναι, ναι, θα το εξετάσω μελλοντικώς. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε αυτά τα σημεία. Για παράδειγμα, λέω ένα, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Ιδιωτικοποιήσεις. Είστε υπέρ, ναι, των ιδιωτικοποιήσεων ή όχι? Υπέρ αναπερίπτωση. Και όχι με πώληση γης. Mm-hmm. Με εκμίσθωση γης για 30 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, θέλει ένας να αγοράσει κάτι, οτιδήποτε να αγοράσει, θα αγοράσει την επιχείρηση και μόνον. Ναι. Η δημόσια γη επί της οποίας γίνεται η επιχείρηση θα μένει στο κράτος. Δεν θα την διαθέτει το κράτος και μετά 30 έτη θα επιστρέψει στην πατρίδα. Μας έλεγε ο κύριος Κακλαμάνης νωρίτερα ότι είναι δύο ιδιωτικοποιήσεις που έπρεπε ήδη να έχουν υλοποιηθεί, τα αεροδρόμια αυτά τα 14 περιφερειακά και ΟΛΠ. Αυτές, ας πούμε, μάλιστα, είστε υπέρ? Ναι, ναι. Στα αεροδρόμια, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις αυτές που σας ανέφερα, τις, όχι της πώλησης, μόνο της εκμίσθωσης, και επειδή ήταν παθογενή και δεν ανεπτύσσονται και χρειάζονται και χρήματα, εγώ συμφωνώ. Mm-hmm. Αναπερίπτωση, σας εξήγησα το περίγραμμα. Όχι, το περίγραμμα είναι όχι πώληση γης, όπως το ίδιο και στο, ναι, ελληνικό. Ναι, 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 τα ρωτάω πρακτικά και απαντάτε, ναι, και αυτό είναι σημαντικό για να έχουμε, ναι, όλοι γνώμη. Ναι, πρακτικά, αλλά έχει γίνει μια σύμβαση και δεν θα δεχθούμε εμείς όρους παθογενείς. Ναι. Δηλαδή, αν έχει ήδη η σημερινή κυβέρνηση ή η χθεσινή προχωρήσει μια συμφωνία βλακώδη και εις βάρος της χώρας,
Όταν με ρωτάτε, συμφωνείς με τα αεροδρόμια, συμφωνώ με τα αεροδρόμια υπό τον όρο τήρησης του γενικού περιγράμματος της Ένωσης Κεντρών. Τώρα, οι σκουριές, για παράδειγμα, εκεί το μεταλλείο του χρυσού έκλεισε πριν από μερικές μέρες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έχει γίνει το εξής έγκλημα. Δεν παίρνει το ελληνικό δημόσιο τίποτε. Ναι. Δεν παίρνει το ελληνικό δημόσιο τίποτε. Θα διαθέμει να στηρίξω να γίνει η επένδυση υπό την αυστηρή τήρηση περιβαλλοντικών όρων, βέβαια. Εάν έπαιρνε το ελληνικό δημόσιο 12% επί του τζίρου. Ναι. Επί του τζίρου. Τώρα το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει τίποτα. Mm-hmm. Γιατί να σκάβεται η Ελλάδα, τι θα κερδίσει η Ελλάδα. Λέει κερδίζει από το ΦΠΑ, κερδίζει γιατί έχει εργαζόμενους. Ναι, αλλά και μια γαλακτοβιομηχανία και αυτή πληρώνει ΦΠΑ. Ναι. Γιατί να καταλάβατε, καταστρέφουμε οπωσδήποτε σε υποθέσεις ορυχείων. Το περιβάλλον. Κύριε Λεβέντη, αν ήσασταν στη Βουλή αυτή, αν είχατε μπει αυτή τη φορά στη Βουλή, το μνημόνιο που ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου θα το ψηφίζατε ή όχι? Όχι, όχι. Γιατί σας είπα, διαφωνώ με τους όρους. Οι όροι του μνημονίου δεν πρέπει να είναι υπερπροστασίας του δημοσίου και ρήψης όλων των βαρών στον ιδιωτικό τομέα. Οι όροι του μνημονίου πρέπει να είναι... Ναι. Αφαίρεση των παθογενειών και να συμφωνήσουμε με τους ξένους επί των στόχων. Δηλαδή 1% πλεόνασμα φέτος, 2% πλεόνασμα το 2016. Άρα, και 3... αν το καταλαβαίνω σωστά, γι' αυτό και ρωτώ, για να το, ναι, το ερμηνεύσω εν απουσία σας, δεν είστε εναντίον του μνημονίου, απλώς θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα κακό μνημόνιο γιατί έχει πολλούς φόρους. Θέλατε λιγότερους φόρους και πιο πολλές μεταρρυθμίσεις. Είναι λίγο πιο φιλελεύθερη θέση, δηλαδή. Είμαι υπέρ των στόχων του μνημονίου. Ναι. Δηλαδή του να γίνει η χώρα πλεονασματική, αλλά με πολιτική κάθαρση της χώρας. Mm-hmm. Γιατί εδώ μας μάθανε ο Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου και όλοι αυτοί και ο Βεντζέλος σε ένα ευρώ γεμάτο παθαγένειας. Και έτσι μίσησε η χώρα το ευρώ. Εγώ λοιπόν επειδή είμαι υπέρ της Ευρώπης, σαν Βασίλης Λεβέντης, και υπέρ του ευρώ, στηρίζω την προσπάθεια να πάμε σε πλεονάσματα, αλλά με παράλληλη προσπάθεια μεταρρυθμίσεων. Ωραία. Τις οποίες δεν βλέπω καθόλου. Και επειδή οι Έλληνες πρωθυπουργοί κορόιδευαν τους ξένους, γι' αυτό βάλανε το ενέχειρο των 50 δις, γι' αυτό βάλανε πολύ σκληρούς όρους, γιατί οι Έλληνες δεν τηρούσαν τίποτε. Και δίναμε έξω την εικόνα χώρας που απλώνει το χέρι και παίρνει λεφτά. Κατανοητό. Πάμε λίγο σε άλλα πράγματα. Πολιτικά ίσως συζητήσαμε κάμποσο. Στελέχη. Είναι αλήθεια ότι εσείς είστε το κόμμα, εσάς βλέπουμε ως κέντρο. Είναι ένα προσωπικό κεντρικό κόμμα. Το έχετε πάρει πάνω σας τόσα χρόνια και το παλεύετε. Επιτρέψτε μου ότι δεν είναι έτσι. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Άλλα στελέχη ποια είναι? Ναι, οι τηλεοράσεις δίνουν περισσότερο σε μένα βήμα, λίγο βήμα, γιατί και τώρα ας πούμε... Προηγουμένως πρέπει να αφήσαμε κάποιες ασάφειες, γιατί μου είπατε είστε υπέρ του μνημονίου. Τι είμαι υπέρ του μνημονίου? Σας είπα, αν η χώρα πάψει να έχει παθογένειες, δηλαδή διπλές τριπλές συντάξεις, να έχει συνταξιούχους που και τι λαμβάνουν πάνω από 1000 ευρώ εργάζονται, να έχει πάνω από 30% αργόμισθους στο δημόσιο, στους δήμους, στους 10, να έχει 1500 στη Βουλή που είναι όλοι γη βουλευτών και δεν κάνουν τίποτε, να έχει 12.000 αποσπασμένους. Αν η χώρα λοιπόν πάψει να είναι αυτό που είναι το έσχος, η χώρα έχει λεφτά η Ελλάδα, αλλά είναι σαν τενεκές με τρίπιο πάτο που ό,τι και να ρίξεις φεύγει από κάτω. Κύριε Πρόεδρε, αυτά που λέτε... Μίσησε ο Έλληνας στην Ευρώπη. Αντί να μισήσει τους πρωθυπουργούς και τα κόμματα που τον διεύθυραν, μίσησε την Ευρώπη ο Έλληνας. Αυτά που λέτε ακούγονται πολύ λογικά και θέλω να πω ότι τα λένε και οι περισσότεροι άνθρωποι που μας ακούνε. Άρα για αυτούς, ας πούμε, στο δημόσιο που λέτε, θα ήσασταν υπέρ ακόμα και της απόλυσης. Να βρούμε τους αργόμισθους. Και να απολυθούν. Μετά στις πρόωρες συντάξεις. Και να, κύριε Πρόεδρε, ακούστε με λίγο. Ακούστε με. Και να απολυθούν αυτοί οι αργόμισθοι, να πάνε σπίτι τους. Οι αργόμισθοι δεν τους λυπάμαι εγώ. Αργόμισθος τι σημαίνει? Άνθρωπος που μισθοδοτείται χωρίς να προσφέρει. Σπίτι του. Εσείς τον λυπάστε ένα τέτοιον? Καταρχάς, κανείς δεν τον λυπάτε. Κανείς δεν τον λυπάτε γιατί τον πληρώνουμε. Άρα πρέπει να τον εντοπίσουμε, ναι, και να τον απολύσουμε. Μάλιστα. Εγώ δεν λυπάμαι αυτό το πράγμα. Γιατί κοιτάξτε πόσο ευσυνείδητος θα πληρωθεί με κάτι παραπάνω. Πόση χώρα θα αποκτήσει μια μηχανή δημόσια να δουλεύει αν... Mm-hmm.
στο πλήθος μέσα κρύβεται ένα 30% που δεν προσφέρει τίποτε. Μάλιστα. Επιστρέφω σε αυτό που σας ρώτησα. Στελέχη, ναι, ποιοι άλλοι είσαστε στην Ένωση Κεντρώων? Θα δείτε τους συνδυασμούς. Έχουμε καθηγητές πανεπιστημίων. Έχουμε γιατρούς, δικηγόρους, νέα πρόσωπα. Ακούστε, μην παραξενεύεστε. Και τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν τον ρωτούσατε το 1974 ποιους έχει. Αλήθεια είναι αυτό. Πέραν είναι από τον Αλευρά και τον Απόστολο Κακλαμάνη που ήταν γνωστή από τις κυβερνήσεις του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν θα ξέρατε κανέναν. Πρέπει να γίνει μια αρχή. Ναι. Γιατί έχει κόπωση το πολιτικό σύστημα, παραμένουν ονόμπι κάποιοι. Θα κατεβάσετε συνδυασμούς σε όλη την Ελλάδα. Δικού σας συνδυασμούς. Αλίμονο τώρα. Τι... Όχι, και από μόνο του αυτό δεν είναι και εύκολο πράγμα, ειδικά τέτοιες μέρες. Θέλω να πω. Κάθε μέρα πάμε σπίτι μας το πρωί 6 ώρα. Mm-hmm. Δηλαδή νύχτα. Όταν ο άλλος ο κόσμος ξυπνάει, εμείς πάμε για να κοιμηθούμε. Κύριε Λεβέντη, τόσα χρόνια το παλεύετε. Κατεβαίνετε στις εκλογές, δίνετε τη μάχη σας. Λεφτά που βρίσκετε. Τα χρήματα δηλαδή από πού προέρχονται για όλη κάνουμε, αυτή τη δουλειά. Τι κάνουμε? Ακούστε, ένας επικοινωνιολόγος προχθές από τη Λάρισα με παίρνει, λέει, να έρθω επειδή σας αγαπώ, είμαι και του κόμματος, να συνεργαστούμε, να δούμε το budget σας, πώς θα το μοιράσουμε. Για να πιάσει, μου λέει, τόπο. Του λέω, ποιο budget μας? Ποιο? Τι θα κάνουμε εμείς, παράβολα και ψηφοδέλτια? Αυτό είναι το budget μας. Δεν έχουμε εμείς λεφτά να βάζουμε καταχωρήσεις σε εφημερίδες. Όχι, δεν μιλάω για τις καταχωρήσεις και τα σποτάκια. Λέω περισσότερο γραφεία, έξοδα. Τόσα χρόνια είναι η προσωπική σας περιουσία. Ελάχιστα γραφεία έχουμε, κύριε Βαγγελάτο. Ελάχιστα γραφεία έχουμε. Έχουμε ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στη Λάρισα, δύο στην Αθήνα. Mm-hmm. Και τα περισσότερα από αυτά είναι προσφορά φύλων. Δηλαδή είναι άδεια καταστήματα που και προσφέρονται από υποψηφίους. Υπομορφή γραφείων. Μάλιστα. Γραφείο με την έννοια της ενοικίασης σχεδόν δεν έχουμε, μόνο ένα, το κεντρικό της Καρόλου. Και ό,τι χρήματα έχουν χρειαστεί, τα όποια, ακόμα και για τα παράβολα ή ό,τι άλλο, είναι χρήματα από την προσωπική σας περιουσία, δηλαδή το έχετε πάρει πάνω σας? Όχι, τα παράβολα μερικοί έχουν και πληρώνουν, μερικοί δεν έχουν και κάνουμε έρανο οι υπόλοιποι. Ακούστε, το παράβολο είναι προσωπικό έξοδο του υποψηφίου. Ναι, εντάξει, αλλά... Ναι, αλλά επειδή είναι 400 υποψηφίοι... Είναι πολλά λεφτά ακριβώς, ξέρουμε πώς γίνεται. Ένα μεγάλο πλήθος υποψηφίων δυσκολεύεται. Mm-hmm. Που είναι άνεργοι και λοιπά, γιατί έχουμε και ανέργους. Έχουμε και καθηγητές πανεπιστημίων, έχουμε και 2-3 βιοτέχνες και βιομηχάνους. Από όλα έχουμε, αλλά έχουμε και μεγάλο πλήθος αγροτών, φτωχών ανθρώπων που δυσκολεύονται. Μάλιστα. Δεν θα τους πετάξουμε στον Κιάδα επειδή έτυχε να είναι φτωχοί. Τους χρειάζεται η Ένωση Κεντρών στην ανορθωτική προσπάθεια. Ένα μείγμα όλης της κοινωνίας είναι η Ένωση Κεντρών και πρέπει να είναι και κάθε κόμμα έτσι. Έχετε κομματική οργάνωση, δομή, δηλαδή υπάρχει αυτό που ξέρουμε στα άλλα κόμματα, κάποιο καθοδηγητικό όργανο? Τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα εκείνο που έχουμε είναι διάθεση να αλλάξουμε την Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, το να έχεις απ' όλα και να μην έχεις ιδεολογία, πολλά κόμματα, ας πούμε, αν πας στη Νέα Δημοκρατία, έχει απ' όλα, έτσι. Mm-hmm. Και εκτελεστικό και κεντρικές και συνέδρια και. Ναι. Αν της πεις την άποψή της για τους αγρότες, ενώ στην Ευρώπη ψήφισε και στήριξε την άποψη ότι πρέπει να φορολογούνται οι αγρότες, τώρα που γυρίζει ο κύριος Μημαράκης στην Ήπεθρο, λέει, μη στεναχωριέστε, θα βρούμε ισοδύναμα. Εσείς είστε υπέρ της φορολόγησης των αγροτών. Είναι πολιτική, γιατί τους αγρότες εμείς λέμε ότι μέχρι 20.000, οι ταπεινοί αγρότες μέχρι 20.000 ευρώ εισοδήματος ετησίου να μένουν αφορολόγητοι. Mm-hmm. Όταν είναι αποκλειστικός αγρότες. Τι κατ' επάγγελμα λοιπόν. Ναι. Ναι, και όχι όταν είναι μεικτού τύπου, δηλαδή και δημόσιοι υπάλληλοι και αγρότες. Εκεί πρέπει να πληρώνουν. Από λοιπόν, το 20.000 και πάνω, τι ποσοστό? Από τα 20.000 και πάνω πρέπει να πληρώνουν σαν Έλληνες πολίτες. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Μάλιστα. Έτσι είναι. Μην μαθαίνουμε τους Έλληνες να τους χαϊδεύουμε λέγοντάς τους θα και θα. Όλοι οι πολίτες είναι πολίτες και ο Λαχιοπόλης ακόμη στη Γερμανία δίνει 4.500 ευρώ το χρόνο. Αλλιώς δεν μπορεί να έχει το ποντάρι να γυρνάει στους δρόμους. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ενδιαφέροντα όλα αυτά και κυρίως επιμένω να λέω... Μετά από πάρα πολλά χρόνια μοιάζει να... Ναι.
ελπίζουμε, ελπίζουμε, παρότι γίνονται προσπάθειες υπονόμευσης της Ένωσης Κεντρών, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάτι αηδίες, κάτι αφήσεις ότι δίθεν εμείς τις βγάλαμε, κάτι ελεϊνά και... Ποιος τα κάνει αυτά? Δεν ξέρω, προφανώς κάποιοι άνθρωποι... Από ποιο χώρο? Εγώ νομίζω από τους χώρους της Χρυσής Αυγής και του Λαφαζάνη. Μάλιστα. Επειδή τους χώρους αυτούς, τον Μεν Λαφαζάνη, εγώ τον θεωρώ άνθρωπο, ας πούμε, μηδενιστή, άνθρωπο που επαγγελματία καταστροφέα της χώρας, mm-hmm. τη Δε Χρυσή Αυγή, φασιστικό κόμμα, προφανώς από τους χώρους αυτούς, όχι οι ηγεσίες τους, κάποιοι παρανοϊκοί φαντάζομαι, μεθοδεύουν ένα σχέδιο συκοφαντησίσμου. Αλλά τους λέω ότι το μήνυμα της Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη άμα πάτε, η Ένωση Κεντρών δεν θα πάρει ούτε 5 ούτε 6. Στη Θεσσαλονίκη το νούμερο της Ένωσης Κεντρών θα είναι πανύψηλο. Να θυμίσω ότι στη Θεσσαλονίκη είχατε πάρει λίγο πάνω από 5% τον Ιανουάριο, έτσι. Ναι, ξέρετε. Είχατε πάει πάνω από το Πασόκ, είχατε πάρει αδιανόητο. Γιατί είναι άνθρωποι ντόπιοι. Είναι ευθύς και όταν είδαν την αδικία με διάφορα βιντεάκια στο ίντερνετ ότι ο Λεβέντης τα είχε προβλέψει όλα και τα κανάλια με κόβανε, αισθάνθηκαν την αδικία και δεν τη συγχώρησαν. Ενώ εδώ στην Αθήνα υπήρχε ο νόμος του χρήματος, ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Πρώτα να το πει η δημοσκόπηση του Μέγκα και του Αντένα και μετά να ψηφίσουν Ένωση Κεντρών στην Αθήνα, στην Κρήτη. Έχουν παρασυρθεί. Νομίζω τώρα ο δρόμος άνοιξε. Εγώ σας είπα, θα στηρίξω κυβέρνηση όχι με διαπροσωπικές σχέσεις ή με νομή εξουσίας, θα στηρίξω κυβέρνηση με βάση αποδοχή των όρων της Ένωσης Κεντρών και αφαίρεση των παθογενειών που το θεωρώ αυτό σωτήριο για τη χώρα. Πάντως έτσι όπως μας τα λέτε, πιο κοντά είστε στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας παρά του ΣΥΡΙΖΑ, το λέω. Δεν αισθάνομαι έτσι. Να σας το εξηγήσω, γιατί το λέω, γιατί μπορεί να θέλετε κάτι να παρατηρήσετε. Όταν λέτε, ας πούμε, να βρούμε τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι είναι αργόμυστοι και να τους στείλουμε στο σπίτι, πιο εύκολα τα ακούσα αυτό από τη Νέα Δημοκρατία παρά από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεν έβρισκε τους αργόμυστους. Ο Μητσοτάκης, ξέρετε τι έκανε? Έπαιρνε μια σκούπα και έδειχνε τους αντιφρονούντες. Σε τι ομοιάζει αυτό που λέει η Ένωση Κεντρών, που είναι κάθαρση, από αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος, που είναι βρωμοδουλειά? Έχουν τους αντιφρονούντες δημοσίους υπαλλήλους, μέσα στους οποίους σίγουρα υπήρχαν και ευσυνείδητοι. Μάλιστα. Καμία σχέση, κύριε Βαγγελάτο. Άλλωστε, αν η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια είχε κάνει κάτι, δεν θα χρειαζόταν τώρα να γυρίζω όλη την Ελλάδα να την καταγγέλω. Τίποτα δεν είχαν κάνει και αυτοί με ρουσφέτια. Επηρεασμένοι από τους συνδικαλιστές, ήταν επηρεασμένοι και εκεί από τους συνδικαλιστές, και για να μην πειράξουμε τον ένα, να μην πειράξουμε τον άλλον, σας λέω, η συμπεριφορά του Μημαράκη τώρα με τους αγρότες δείχνει ότι είναι απατεωνίστικη η γραμμή στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Δηλαδή και με το χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εύχομαι καλή επιτυχία και πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σας αγαπώ, καλημέρα, αγόρι μου.